Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Kitchen Lab. Δεν έχουμε αλλάξει πολλά. Έχουμε αλλάξει περισσότερο τον τρόπο που θα δείχνουμε τις συνταγές. Θα είναι λίγο πιο γρήγορες από την πρώτη σεζόν. Λοιπόν, πρώτο επεισόδιο σήμερα και σας ετοιμάζω κάτι πολύ φανταστικό. Θα κάνουμε μπανόφι με σοκολάτα. Σήμερα θα ετοιμάσουμε ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά, το μπανόφι. Το μπανόφι αποτελείται από μπισκότο, μπανάνα, καραμέλα και σαντιγί. Δηλαδή είναι πιο σεξι και από σεξι. Λοιπόν, πρώτη κίνηση. Παίρνουμε και βάζουμε το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Πολύ εύκολα τα αφήνουμε λίγο μέχρι που να ετοιμάσουμε να τρίψουμε τα μπισκότα. Παίρνουμε έτσι όπως είναι τα μπισκότα, τα ρίχνουμε μέσα στο μίξερ και τρίβουμε πάρα πολύ καλά. Όταν τα μπισκότα είναι έτοιμα, παίρνουμε και βάζουμε το βούτυρο πάνω στη φωτιά και αφήνουμε μέχρι να λιώσει. Όταν λιώσει το βούτυρο, ρίχνουμε μέσα και το μπισκότο. Και ανακατεύουμε μέχρι που να δούμε ότι το βούτυρο πάει παντού. Πρέπει να καλύψει τελείως όλο το μπισκότο, να κολλάει λίγο το μπισκότο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, καθώς είναι ζεστό το βούτυρο, βγάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα. Ρίξαμε μέσα στην ταρτιέρα όλο το μείγμα για τη βάση και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε ψηλότερο το χείλος για να μπορέσει να κάτσει πιο καλά γέμιση μέσα. Δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να το κάνουμε έτσι όμορφο. Στην αρχή μπορείτε να το κάνετε με το ποτήρι όπως το κάνω και εγώ. Το ποτήρι βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά άμα είναι ζεστό. Έτσι όπως είναι το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 15-20 λεπτά μέχρι να κρυώσει. Και τώρα θα ετοιμάσουμε τη γέμιση, πολύ εύκολα. Έχουμε βράσει τα δύο ζαχαρούχα μας για 3-3,5 ώρες περίπου μέσα σε νερό. Πάντα να μένει καλυμμένο από νερό και να σιγοβράζει. Σε 3-3,5 ώρες θα είναι έτοιμο το dulce de leche. Έτσι όπως είναι, τα αδειάζουμε πάνω στο τηγάνι, να ξαναλιώσει, να γίνει ρευστή, να ρίξουμε μέσα τη σοκολάτα και να γίνει τέλειο, να γίνει σοκολατένιο. Να ξέρετε ότι η σοκολάτα ισορροπεί πάρα πολύ τη γεύση της καραμέλας, γιατί εγώ το μπανόφι δεν μου αρέσει να το τρώω σκέτο με καραμέλα, όταν τρώω με σοκολάτα ισορροπεί πάρα πολύ και μου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, έτσι όπως βάλαμε την καραμέλα, για να λιώσει, ρίχνουμε μέσα μία πρέζα αλάτι και μόλις δούμε ότι γίνει ρευστή η καραμέλα, ρίχνουμε μέσα τη σοκολάτα. Αυτό το κάνουμε για να λιώσει η σοκολάτα. Όταν είναι πάρα πολύ ζεστή, σβήνουμε το μάτι, δεν χρειάζεται να κάψουμε παραπάνω γιατί θα καεί το όλο μείγμα. Ανακατεύουμε μέχρι να δούμε ότι θα αλλάξει χρώμα. Ουσιαστικά από καραμέλα θα γίνει κάτι σαν μια πραλίνα. Ανακατεύουμε πολύ καλά με σβηστή φωτιά μέχρι να λιώσει τελείως η σοκολάτα. Όταν είναι έτοιμη, θα βγάλουμε το μπισκότο από το ψυγείο και θα ρίξουμε μέσα τη γέμιση. Αυτό πρέπει να το κάνετε πολύ γρήγορα όσο ακόμα είναι ρευστή για να μπορέσετε να τα απλώσετε καλύτερα. Μόλις το απλώσουμε, το βάζουμε κατευθείαν στο ψυγείο. Λοιπόν, βγάζουμε από το ψυγείο την κρέμα γαλάκτος, πρέπει να είναι παγωμένη. Τη βάζουμε στο μίξερ, ρίχνουμε μία μεγάλη κουταλιά της σούπας άχνη ζάχαρη και λίγο χύλισμα βανίλιας. Και χτυπάμε μέχρι που η σαντιγί μας να πήξει, να μην πήξει πάρα πολύ, να πήξει όσο ένα πολύ ωραίο γιαουρτάκι. Στη συνέχεια, η σαντιγί μας είναι έτοιμη, πάμε να ετοιμάσουμε και τις μπανάνες. Παίρνουμε τις μπανάνες, τις καθαρίζουμε, τις κόβουμε σε λεπτές φέτες, μπορείτε να τις κόψετε και πιο λεπτές άμα θέλετε, και μόλις τις τελειώσουμε, τις βάζουμε σε ένα μπολ και ρίχνουμε γρήγορα, λίγο, όχι πολύ, πολύ λίγο, λεμόνι ίσα-ίσα για να βοηθήσουμε τις μπανάνες να μην μαυρίσουν και να αφήσουμε το γλυκό μας 1-2-3 μέρες στο ψυγείο και οι μπανάνες να είναι ακόμα λευκές. Λοιπόν, βγάλαμε την τάρτα μας από το ψυγείο, σε αυτό το σημείο πρέπει να έχει δέσει πάρα πολύ καλά η καραμέλα. Σε περίπτωση που δεν έχει δέσει, βάλτε και τη σαντιγί και τις μπανάνες όλα στο ψυγείο μέχρι που να περιμένετε να δέσει καλά η καραμέλα. Και αρχίζουμε να συνθέτουμε την τούρτα μας. Παίρνουμε έτσι όπως είναι, πάνω από την καραμέλα και ρίχνουμε τις μπανάνες. Και στη συνέχεια παίρνουμε και βάζουμε τη σαντιγί από πάνω. Απλώνουμε και στο τέλος θα σπάσουμε λίγα μπισκότα με λευκή σοκολάτα. Διάλεξα γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά πιο πικρά από τα άλλα και μας ισορροπούν γενικότερα καλύτερα τον μπανόφι. Νομίζω ότι αυτό το μπανόφι δεν το έχει τη βάει πουθενά.
πρέπει να το δοκιμάσετε, γιατί πραγματικά έχω κάνει πολλές δοκιμές, πάρα πολλά διαφορετικά μπανόφι. Να σου πω ότι όταν βάζεις σοκολάτα μέσα στην καραμέλα γίνεται 10 φορές πιο νόστιμο. Μπορείς να φας ένα ολόκληρο κομμάτι και να μην σε λιγώσει, θα φας και δεύτερο και τρίτο. Και... λοιπόν, κάπως έτσι τελείωσε το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Kitchen Lab. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει πιο μετά. Σας ετοιμάζουμε πολύ special συνταγές, πολύ ωραία πράγματα. Εγώ πάω να φάω, αφήνω αυτό για τα παιδιά. Τα λέμε σε 10 μέρες. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο site μου, axpetrezix.com. Τα λέμε, γεια σας.